Ψάχνω από τις 7.30. Όλος ο χρόνος δικός σας. Ελάτε. Προσέξτε, προσέξτε να δείτε. Ο λόγος που παρεμβαίνω είναι όχι αυτή τη στιγμή για να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση, διότι επιβεβαιώνεται καθώς βλέπω την εκπομπή σας ότι διάλογος δεν μπορεί να γίνει μέσω είτε του Sky είτε οποιασδήποτε άλλη συχνότητας. Δεν υποτιμώ την δουλειά που κάνετε, αλλά άλλο είναι η τηλεοπτική εκπομπή και άλλα οι ανάγκες για έναν απευθείας διάλογο. Θέλω να πω λοιπόν αυτή τη στιγμή. Ελάτε. Ότι ήδη οι συνεργάτες μου επικοινωνούν με τον κύριο Τράγκα από χθες και πριν τις δηλώσεις μου που έκανα έξω από το Μαξίμου. Τους καλούμε σήμερα στις 12 η ώρα στο Υπουργείο. Μάλιστα. Στην ΠΕΟΤΑ, να τους παρουσιάσουμε την νομοθετική πρόταση που θα καταθέσουμε την Δευτέρα. Εάν θέλουν περισσότερο χρόνο για να μην απαντήσουν σήμερα, τον έχουν και να καθίσουν με τους συμβούλους τους και μπορούν να το σκεφτούν και να μας απαντήσουν αύριο. Νομίζω όμως ότι είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε. Και αν θέλει ο κύριος Πατούλης, είτε να του στείλουμε, όπως του είχαμε πει από την προηγούμενη φορά, να του στείλουμε μόλις ολοκληρωθεί η νομοθετική διάταξη πριν την καταθέσουμε, ναι, ή να έρθει στις 2 η ώρα και αυτό στο Υπουργείο να του εξηγήσουμε από κοντά. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του. Μία λέξη μπορείς από μένα, μία λέξη, αγαπητέ, ναι, κύριε Σκουρλέτη. Τι πιο σημαντικό, αν Υπουργέ, 7.30 ώρα το πρωί, αυτό που λες τώρα, μου έλεγες Γιώργο, εγώ τους περιμένω 12 η ώρα, θα τους έλεγα παιδιά, ένα λεπτό παιδιά. Έτσι. Μαζέψτε τα, πηγαίνετε στον πάνω του Σκουρλέτη. Βγήκε ο άνθρωπος έξω από του Μαξίμου μετά την σύσκεψη με τον Τσίπρα. Πήραν αυτή την απόφαση και αγαπητέ μου πάνω, να χρησιμοποιήσω και αυτή τη ρημάδα, τη φράση, δεν θα είχε γίνει όλο αυτό το πράγμα του Ιτάρο, όχι, κάνω, κυρία, δείχνω. Τι θέλω να πω. Πάνω Σκουρλέτη, λύσε το θέμα. Ένα λεπτό, παιδιά. Σας καλεί 12 η ώρα. Σας καλεί 12 η ώρα. Τραβάτε μπροστά. Έλα, Υπουργέ. Επειδή βλέπω ότι δεν δημοσιοποιείται από το αίτημά μας να συναντηθούμε με την ΠΟΕΟΤΑ στις 12 η ώρα, αναγκάζομαι να το πω για τη συχνότητά σας. Αφού το λέει από κάτω ο τίτλος, 12 η ώρα. Καλούμε τους εργαζομένους σήμερα 12 στο Υπουργείο. 12 η ώρα. Στις 12 η ώρα, στις 12 η ώρα, κύριε Αυτιά. Ναι. Βεβαίως και θα πάμε. Βεβαίως. Όχι, τέλους. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Τι έλεξε, ρε, διάλογος. 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 Και χαμηλή τώρα, λοιπόν, να βρεθεί στη λύση. Ένα λεπτό, παιδιά. Κύριε Σκουρλέτη. Κύριε Αυτιά, για να 12 η ώρα, ένα λεπτό. Δεν θα τους δει κανένας δικηγόρος ή νομικός σύμβουλος. Θα τους δείτε εσείς. Έτσι. Ο ίδιος θα τους δείτε. Κύριε Αυτιά, νομίζω ότι είναι καλύτερα. Ένα λεπτό, πρόεδρε. Ελάτε, κύριε Σκουρλέτη, ελάτε. Λέω, κύριε Αυτιά, νομίζω ελληνικά μιλάμε και καταλάβαν οι εργαζόμενοι και δεν νομίζω ο κύριος Τράκας να έχει πρόβλημα επικοινωνίας μαζί μου. Ποτέ δεν είχε. Μάλιστα. Αυτό με τους Δήμους. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, εγώ με σένα είχα ποτέ πρόβλημα επικοινωνίας. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ακριβώς λέει ο κύριος Υπουργός. Εγώ λέω θα πάμε 12 η ώρα. Μπράβο. Γιατί ξέρετε, και εμείς έχουμε περάσει αυτές τις σχολές επικοινωνίας παλιά. Λέω λοιπόν εγώ στον κύριο Σκουρλέτη, εμείς θα πάμε 12 η ώρα να πάρουμε, μια που ακούει, να πάρουμε την νομοθετική ρύθμιση αυτή που λέει, να την επεξεργαστούμε και να την εδούμε. Βεβαίως του λέω όμως, επειδή άκουσα τις δηλώσεις του, να κατεργήσει το άρθρο 61 και να κάνει παρέμβαση στη Ρόδο και στον Ορομό. Στο γραφείο. Λοιπόν, ένα λεπτό. Παιδιά, ένα λεπτό. Όχι με παιχνιδάκια. Πρόεδρε. Όχι παιχνιδάκια. Πρόεδρε, σαφής. Θα έρθει, ναι, και ο κύριος Πατούλης. Αγαπητέ κύριε Σκουρλέτη, σας ευχαριστώ θερμά. Μ' ακούτε? Να είστε καλά, να είστε καλά. Να ξέρετε κάτι. Πω ότι δεν δημοσιοποιείται από το αίτημά μας να συναντηθούμε με την ΠΟΕΟΤΑ στις 12 η ώρα, αναγκάζομαι να το πω για τη συχνότητά σας. Αφού το λέει από κάτω ο τίτλος, 12 η ώρα. Πράγμα. Καλούμε τους εργαζομένους σήμερα 12 στο Υπουργείο. 12 η ώρα. Στις 12 η ώρα. Στις 12 η ώρα, κύριε Αυτιά. Ναι. Βεβαίως και θα πάμε. Βεβαίως. Όχι, τέλους. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Έλεξε, ρε, διάλογος. Διάλογος.